Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας για αρκετή ώρα. Θα κάνουμε και τα διαλύματά μας. Τον κύριο Αποστόλου, διότι έχουμε να πούμε όπου και να κοιτάξεις. Ο ίδιος έχει πει, αυτό είναι ένα, προσέξτε, μου αρέσει η έκφραση, ένα μετασκηνικό. Τώρα, μετασκηνικό πραγματικών πολιτικών ζυμώσεων. Μετασκηνικό μεταθεάτρου. Δεν ξέρω. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου. Καλή σας μέρα. Ωραία πράγματα, ε. Από το ελληνικό σαλούν στο ευρωπαϊκό, το αμερικανικό, τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία. Καλά πάει όλος ο πλανήτης και όλα τα συστήματα. Ναι, όλα αυτά, ξέρετε, ενώνονται με κάποιο τρόπο. Αν τα ερευνήσει κανείς, θα καταλάβει πως όλα αυτά ενώνονται. Υπάρχουν σχέσεις μεταξύ τους. Έτσι, ένας ψυχαναλυτής, ο Λακάν, έλεγε ότι υπάρχουν σημεία διαραφής. Το κρατάμε αυτό για να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις που προείπατε. Θέλω να πω ότι από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική και από εκεί μέχρι σε εμάς εδώ, εδώ που είναι Βαλκάνια, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος κάποτε. Λοιπόν, δεν μου λέτε, κύριε Αποστόλου, πρέπει οτιδήποτε. Ειλικρινά θέλω να μου πείτε, τι είναι αυτό που καθιστά μια κοινωνία τόσο ανεκτική, κοιτιέται στον καθρέφτη της, γιατί δεν είναι αμαρτίες ενός μόνο, όταν η διάκριση πια στα γεγονότα είναι από το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, και ρίχνω και κανένα σκαμπίλι, στο καταπέλτη του Λασιθιώτη που χάθηκε, ποιος είσαι εσύ, ρε, και έπεσε, τον πέταξαν από τον καταπέλτη. Υπάρχει μεγάλη ιδιοποιώς διαφορά. Η νέα αντίθεση είναι αυτή. Η κοινωνία κοιτιέται στον καθρέφτη της. Η κοινωνία κοιτιέται, αλλά δεν ξέρω αν βλέπει το πρόσωπό της ή αν βλέπει κάτι. Ή πάει, κοιτιέται και φεύγει. Δηλαδή, θέλω να πω, φαινόμενα όπως τα συγκεκριμένα, δηλαδή, που ζήσαμε με τον κύριο Αβγενάκη, φαινόμενα δηλαδή αλαζονίας και φαινόμενα ασυλίας, το προσέχουμε αυτό, γιατί το νέο σύστημα δεν έχει εγκαταλείψει τις παλιές κακές συνήθειες. Δηλαδή δεν έχει εγκαταλείψει τον άγριο λαϊκισμό, όσο και αν ονομάζεται όλο αυτό μεταδημοκρατία ή καλύτερα υστερονεωτερική μεταδημοκρατία. Δεν έχει εγκαταλείψει τίποτα. Ο κύριος Αβγενάκης βγήκε με πολύ μεγάλο θράσος και πιέστηκε για να ζητήσει συγγνώμη από άλλα μέλη της κυβέρνησης. Έτσι, με την αλαζονία που τον διακατέχει και βέβαια μέσα από μια ασυλία που την καλλιεργεί. Βγήκε κάποιος πρόεδρος πολιτικού κόμματος και είπε για την ασυλία του. Μήπως δεν θέλει, λέει, την ασυλία του, διότι υπάρχουν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητήματα, υπάρχει δηλαδή ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιτροπεύεται αυτή τη στιγμή και πηγαίνει σε εισαγγελέα, και μήπως κάτι τέτοιο δεν θα ήθελε να το υποστεί ο κύριος Αβγενάκης. Αυτό είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η κοινωνία. Η κοινωνία που έχει περιθωριοποιηθεί, που έχει δαιμονοποιηθεί από την ίδια την πολιτική και ωστόσο ψηφίζει ανθρώπους που εκφράζουν τέτοιες συμπεριφορές. Συμπεριφορές τραμπουκισμού που έχουν να κάνουν περισσότερο με έναν λαϊκισμό. Και καλούν κάποτε να το εξετάσουμε τι είναι ο λαϊκισμός, γιατί κάποιοι τον βλέπουν κάπου αλλού να κατοικεί, αλλά κατοικεί παντού. Βρίσκεται παντού σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτοί οι άνθρωποι πορνεύουν όλες τις αρετές, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης. Δηλαδή καταστρέφουν τους ιστούς και τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς. Τι είναι αυτό, πιστεύετε? Προσέξτε τώρα, το φαινόμενο δεν είναι σημερινό, αλλά είναι μία κορονίδα του. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στην πατρίδα μας, κύριε Αποστόλου? Διότι υπάρχουν οι ασυλίες και οι αλαζονίες του λευκού κολάρου και αλαχού, και μάλιστα πιο επιστημονικές. Εδώ είναι και πιο μπρουτάλ. Αλλά τι είναι αυτό που μας κάνει να διαφέρουμε? Μπορείτε να μου πείτε, διαφέρουμε? Δεν διαφέρουμε, αλλά αυτό, όπως το είπατε, είναι πολύ πιο μπρουτάλ. Στην Ευρώπη μπορεί να δούμε, θα σας εξηγήσω και ένα αντίστοιχο παράδειγμα, αλλά σε άλλο επίπεδο, όχι με αυτή την ομότητα, γιατί εδώ βλέπουμε ομότητες. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε κοστούμια, ταγέρ και έναν ψευδετίτλο τον οποίο κατέχουν και μέσα τους να κρύβουν ή να έχουν εσωτερικεύσει έναν ρατσισμό. Εδώ όμως βλέπουμε ακριβώς αυτό, το τραμπουκισμό.
Εδώ είμαστε ακόμη σαν κοινωνία. Έχουμε μπει σε μια λογική που δεν θέλουμε να την εγκαταλείψουμε. Είναι λογική του ξέρεις εσύ εγώ ρε ποιος είμαι. Καταλάβατε. Αυτό δεν το εγκαταλείπει εύκολα ο νεοέλληνας. Όσο και αν τον σιδερώσουν συστήματα, πολιτιστικά δεδομένα, όσο και αν προσπαθήσουν να τον αλλάξουν, σε αυτά τα κρατάει. Είναι τα, να το πούμε έτσι, ένα κακό DNA αθεράπευτο σε όλες τις μορφές. Είναι ένας νόμος μιας νέας ή παλαιάς ηθικής, συγγνώμη, ένας νόμος λοιπόν μιας παλαιάς ηθικής που δεν παραγράφεται και το κρατούν. Το δεν ξέρεις εσύ ποιος εγώ είμαι, που μπορεί να το πει ο νεοέλληνας αμέσως και σε ένα καυγά οδηγώντας το αυτοκίνητό του, ή ένας πολιτικός ότι θα σε στείλω ξέρεις που εκεί και δεν θα βρεις και δουλειά. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν αταβιστικά, λειτουργούν και πάνε πίσω. Πάνε ακριβώς σε μια εποχή που όλα ήταν μέσα σε αυτό το τσαμπουκά. Ξέρετε, από την άλλη, προφανώς το ξέρετε, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας είστε, είναι η μέθη, η έξι, το ελιξίριο κατά κάποιους της εξουσίας, κατέχω εξουσία. Όμως, αυτή η πολιτική εξουσία δεν είναι από μόνη της, θέλω να πω, είναι, δεν είναι η μόνη υπεύθυνη. Διότι εδώ εκπαιδεύεται μία πολιτική αντίληψη. Θα σου το πω πολύ απλά. Άμα καλομαθαίνει ο πολιτικός, ο υπουργός, ο βουλευτής να τον περιμένει ένα αεροσκάφος 30 και 40 λεπτά, και δεν είναι ένα το περιστατικό, διότι μπαίνουν οι επιβάτες και τους λέει ο πιλότος, όχι γιατί φταίει αυτός, αλλά αυτή είναι η εντολή που έχει, ξέρετε, έχουμε έμφραγμα κυκλοφοριακό στον αέρα και θα καθυστερήσουμε. Και μετά από μισή ώρα το έμφραγμα κυκλοφοριακό είναι τσουπ, ο υπουργός, ο πολιτικός, ο βουλευτής, καταλαβαίνουν όλοι. Όταν λοιπόν εκπαιδεύονται, καλομαθαίνουν έτσι, με συγχωρείτε, θα μπουν και πίσω από τον Κισέ. Κάνω λάθος? Καθόλου. Καθόλου δεν κάνετε λάθος και είναι απολύτως έτσι. Να το πούμε κι αλλιώς, ότι σήμερα ο τραμπουκισμός, όπως και χθες, έχει γίνει φετίχ. Η θρασίτητα έχει γίνει απόδειξη. Άρα, κάτω από αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις λογικές, ο άλλος θα αυθαιρετεί διαρκώς απέναντι στη ζωή μας. Θα είναι εκείνος που θα λέει ότι εγώ είμαι αυτός. Έχω αυτό το τίτλο. Θέλω και το αεροπλάνο να με περιμένει. Θέλω και να σταματούν τα αυτοκίνητα στο δρόμο για να, περνάω εγώ. Θέλω τα πάντα να διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τη θέληση και τη βούλησή μου. Τώρα, θέλω να δούμε και κάτι ακόμη. Γιατί ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας. Τι εννοώ? Υπάρχει και το άλλο φαινόμενο. Διότι εσείς καλά είπατε 4-5 μέρες το σκεφτόταν και ζήτησε μισή συγγνώμη. Αλλά 4-5 μέρες το γνώριζε και η κυβέρνηση. Και το σκεφτόταν, το διαχειριζόταν και αφού μετά αποφάσισε τι θα κάνει, για να τα λέμε όλα, δριός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εδώ θα γίνει και μάρτυρας καθοσιώσεως όλων των στραβών κάτω από εκεί. Εντάξει, καθαρίσαμε, φάγαμε τον ένα όπως τον φάγαμε. Και ξαφνικά οι συνοδοιπόροι του, που μέχρι το πρωί του φιλούσαν το χέρι, να το πω σχηματικά, δεν τον ξέρουν και τον φάβουν χειρότερα από όλους, ή η δημόσια τηλεόραση ξεπλένεται ότι βγάζει θέμα, έχει μπει μες στα νοσοκομεία ή μπαίνει όταν τα επισκέπτονται όλα ωραία και όλα καλά, έχει μπει μέσα στα σούπερ μάρκετ να δει τις τιμές, ή όλα καλά, εντάξει καθαρίσαμε, φάγαμε ένα βουλευτή, όλα καλά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Βεβαίως. Έχω μια διαφορετική άποψη επί του συγκεκριμένου θέματος. Εδώ, κοιτάξτε, τι τον έφαγαν. Απομακρύνθηκε, έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι θα ψηφίζει ό,τι κατεβάζει η κυβέρνηση, αλλά υπάρχει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να χάσει, σας το είπα και πάλι στην αρχή, δεν πρέπει να χάσει σε καμία περίπτωση την ασυλία. Όλα τα άλλα είναι λόγια τώρα, μια επιδερμική κριτική πάνω στη συμπεριφορά που μπορεί να ταυτιστεί και με άλλες συμπεριφορές άλλων πολιτικών προσώπων, που μπορεί να γίνουν και συμψηφισμοί με άλλα πολιτικά κόμματα και ούτω καθεξής. Η ουσία είναι εκεί, ότι ο κύριος Αβγενάκης αυτή τη στιγμή έχει ακόμη την ασυλία. Καταλάβατε. Τώρα, κατά τα άλλα, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός θα πάει να δει και τα στο αμαξοστάσια, θα πάει να δει τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία που παρουσιάζουν τρομερό πρόβλημα, έτσι,
αυτό έχει διαρρεύσει πια και τα ρεπορτάζ λένε ότι τα καινούργια λεωφορεία έχουν σοβαρά προβλήματα και με, και με το κλιματιστικό και με άλλες διαδικασίες που έχουν ένα κόστος το οποίο ήταν μεγάλο, αλλά πέραν τούτου η μπαταρία στοιχίζει όσο στοιχίζει, που θα αλλάξει σε σύντομο χρονικό διάστημα ή σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όσο στοιχίζει ένα λεωφορείο, θα επισκεφτεί τα νοσοκομεία και τα ράτζα, θα μοιράσει χαμόγελα, θα χαιρετήσει κάποιους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια όλα καλά, με την υπόσχεση ότι όλα θα αλλάξουν και δεν αλλάζει τίποτα. Έχετε πει για τους ευκίνητους πίθηκους εξουσίας που έλεγε ο Νίτσε. Προχθές γράψατε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο με αφορμή τις ομιλίες Σαμαρά Καραμαλή στο Πολεμικό Μουσείο, αλλά το προεκτείνατε γιατί εσείς πήγατε στις πλευρές της μεταπολιτικής. Αυτό διάγουμε. Ναι, διάγουμε τη μεταπολιτική, η οποία όμως στην Ελλάδα κάνει μια εγκατάσταση τελείως διαφορετική, με έναν λαϊκισμό που μεταλλάσσεται ή όχι, με κάποια αποθέματα ανοησίας και βλακείας που προσαρμόζεται μέσα στην ελληνική πραγματικότητα. Κατά τα άλλα όλα πάνε καλά. Κατά τα άλλα δεν θέλουμε να ακούσουμε αν υπάρχει ένας συνταγματικός πατριωτισμός. Κατά τα άλλα δεν θέλουμε να ακούσουμε αν υπάρχει ένας αμυντικός εθνικισμός. Όλα αυτά είναι χρεωμένα γιατί έχουν ακροδεξιά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια βαδίζουμε με τον ίδιο τρόπο με ένα άλλο καινούριο όνομα. Αυτό είναι το άσχημο, ότι τίποτα σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει και όλα παραμένουν τα ίδια. Θέλω να πω ότι ο Εθνικό Φρονπολίτης, για παράδειγμα, της προδικτακτορικής περίοδου, εκείνος που ήταν περήφανος διότι μπορεί να είναι συντηρητικός πατριώτης και αντικομουνιστής παράλληλα, μετατρέπεται ή μετετράπει, για να το πούμε καλύτερα, με τα χρόνια μετά το 80, σε έναν αριστερό προοδευτικό πολίτη, εντάχθηκε σε ένα κόμμα του λαού, προσαρμόστηκε σε προοδευτικές δυνάμεις, μόνο που όλα ήταν ίδια. Δεν άλλαξε τίποτε και σε όλη αυτή την κατεύθυνση ενέταξε όλα αυτά τα κακώς κείμενα που αναφέραμε προηγουμένως. Είτε λέγεται Αβγενάκης, είτε λέγεται τραμπουκισμός, είτε λέγεται ασυλία εκ των υστέρων, έτσι, είτε λέγεται αλαζονία, δηλαδή το να κρύβεσαι πίσω από ασυλίες κτλ. Καλά τώρα, κύριε Αποστόλου, μισό λεπτό, επιτρέψτε μου, μια και το είπατε. Με συγχωρείτε, εδώ ο άλλος έλεγε ότι είναι ασφαλή τα τρένα και επιβραβεύτηκε μετά την ιστορία των Τεμπών πρώτος με ρεκόρ σταυρών στην εκλογική του περιφέρεια. Για να δείτε τώρα. Λέει η Εύα, καλημέρα κύριε Αποστόλου μου, λέει. Οι πολίτες των Σερών, της Μεσαράς και πολλών άλλων περιοχών της Ελλάδας είναι σε μεγαλύτερο βαθμό τελικά χειρότερης νοοτροπίας από τους εκπροσώπους τους. Τυχαίνει να το γνωρίζω, λέει, από πρώτο χέρι. Αυτοί είμαστε και έχουμε αυτούς τους πολιτικούς που μας αξίζει. Δεν υπάρχει βελτίωση. Και άλλος φίλος μου λέει, θέλω να απαντήσετε για να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα, λέει, κύριε Αποστόλου. Ποιος είναι αυτός που εκπαιδεύει τους πολιτικούς υπηρέτες, αν όχι εκείνος που τους εντέλει ως τέτοιους? Ο καθηγητής ψυχολογίας του Παντιού Πανεπιστημίου, ο κύριος Παπαμιχαήλ, έχει γράψει και πει αρκετές φορές πως αν δεν φροντίσουμε εμείς οι πολίτες να διαφυλάξουμε από την παρακμή, τη δική μας παρακμή, ήθη, έθιμα και εσωτερικές αντιστάσεις και νοοτροπίες, τότε κακό ψόφο θα έχουμε ως λαός. Μήπως τελικά ως λαός έχουμε αυτοκτονικές τάσεις? Έχουμε αναπτύξει χρόνια αυτοκτονικές τάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Οι μισθοφόροι της διαχωρισμένης σκέψης μας εκπαιδεύουν, για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα, μας εκπαιδεύουν συστηματικά να ζούμε έτσι. Οι αντιστάσεις μας, μάλλον, να μιλήσω σε πληθυντικό αριθμό, είναι ανύπαρκτες. Γιατί έχουμε βολευτεί. Και ό,τι βολεύεται, σκουριάζει, πεθαίνει, ατονεί. Εμείς αυτό έχουμε πάθει. Έχουμε ατονίσει μέσα σε ένα βόλεμα. Έχουμε μπει σε μια φάση νάρκωσης. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε για να μπορέσουμε να αφυπνιστούμε και να σηκωθούμε όρθιοι και να διεκδικήσουμε. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε. Θα είμαστε πάντοτε διαμαρτυρόμενοι, αλλά μέσα στον καναπέ και όχι έξω, με αντιστάσεις του τύπου ότι δεν ανέχομαι αυτά, δεν θέλω να ψηφίσω αυτά τα πρόσωπα που είναι μέσα στο ψηφοδέλτιο, διεκδικώ και φτιάχνω ένα καινούριο τρόπο ζωής.
επειδή συνεχίζεται αυτή η επικοινωνιακή ρεκλάμα, τη μία στο Υπουργείο Υγείας όλα καλά, την άλλη στο Υπουργείο Εργασίας όλα καλά, έχει και εργατικό ατύχημα σοβαρό στη ναύπηγο επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα σήμερα. Ακούστε εδώ, ο Φώτης, καλός μας φίλος που πολλές φορές μας είχε ξεστραβώσει με τα τιμολόγια, περαστικά σου Φώτη, μας στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Σας γράφω από το θάλαμο του Σισμανόγλιου. Δεν θα πω πολλά. Θα πω μόνο ότι δεν μας αξίζει σαν πολίτες να πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά στις εισφορές μας και να πρέπει να ψάχνουμε με το κιάλι την εξαίρεση στον κανόνα για τρόπου να μην λέει θέλω τόσα. Και είναι ντροπή την ίδια στιγμή να υπάρχει, για παράδειγμα, ένας νοσηλευτής στη βραδινή βάρδια για 6 θαλάμους με πάνω από 20 ασθενείς. Αλλά ποιος να τη βρει την ντροπή, λέει. Ο Σπύρος που θέλει να το λένε Άδωνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα που η κοινωνία καθημερινά ανασένει, κύριε Αποστόλου, και το πολιτικό σύστημα περί άλλων τυρβάζει. Το πολιτικό σύστημα είναι πάντοτε αδιάφορο. Δεν θέλει να εμπλέκεται σε αυτές τις, σε αυτά τα ζητήματα. Έχει, πρώτα απ' όλα, είναι αποστελεχωμένα όλα τα νοσοκομεία. Θα πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Δεύτερον, τα νοσοκομεία δεν επαρκούν. Με τα κύματα μεταναστών που υπάρχουν, τα νοσοκομεία δεν επαρκούν. Άρα, τι κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να σπρώχνει τον κόσμο σε μια ιδιωτικοποιημένη υγεία. Και αυτό και εφαρμόζει με τις απογευματινές ώρες των γιατρών. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει κάποιος ότι τώρα δεν υπάρχει υγεία. Αυτό που υπάρχει είναι, έχει στο πορτοφόλι σου φουσκωμένο. Τότε μπορείς να φύγεις και να πας να επισκεφτείς ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, ούτως ώστε να θεραπευτείς. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, το αποδεικνύουμε διαρκώς. Φεύγουν πολλοί από εδώ και αριστεύουν και στο εξωτερικό. Αλλά εμείς εδώ, ως λογική, ως αντίληψη, ως βούληση, πολιτική πάντοτε, είμαστε αδιάφοροι ως προς το λαό. Δηλαδή, η εξουσία, θέλω να πω, είναι αδιάφορη ως προς το λαό. Δεν την ενδιαφέρει αν ο λαός θα υποφέρει ή όχι. Παντού υποφέρει ο ελληνικός λαός σήμερα. Άρχισαν ξαφνικά οι ζέστες και λόγω του κλίματος κτλ. Αυξάνεται ξαφνικά το ρεύμα. Είχαμε ένα ήπιο χειμώνα, η τιμή του ρεύματος κατέβηκε. Τώρα έχουμε ένα καλοκαίρι με άγριες διαθέσεις, η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει. Αυτά όλα πρέπει να τα αντιλαμβάνεται ο πολίτης και να αντιλαμβάνεται ο πολίτης ότι μπροστά μας έχουμε εξουσίες οι οποίες πειραματίζονται με το πόνο μας και μέσα από αυτό το πειραματισμό βγάζουν κέρδη οι επιχειρηματίες που συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις. Λέει εδώ ένας φίλος, καλημέρα κύριε Αποστόλου, με εκτίμηση τη δουλειά και το λόγο σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν νομίζετε ότι υπάρχει μία πρόταση εφικτή και εφαρμόσιμη για την αναστροφή αυτής πρωτοφανούς απορρίθμισης της άλλοτε χώρας. Δεν εννοώ, λέει, κάτι ανατρεπτικό, αλλά έστω στοιχειωδώς να τραβηχτεί χειρόφρενο σε αυτό τον κατήφορο απορρίθμισης, πολιτικά, θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά. Νομίζω πως δεν το βρίσκομαι εύκολα. Βέβαια. Και δεν το βρίσκομαι εύκολα γιατί το διαπιστώνουμε σε όλους τους τομείς. Οι θεσμοί έχουν χάσει την κοινωνική τους λειτουργικότητα, έχουν αυτονομηθεί και έχουν φύγει από τις ανάγκες του λαού. Η πολιτική είναι εκεί που είναι. Μια συναλλαγή με το κεφάλαιο και πέραν τούτου είναι αυτό που γνωρίζουμε, ότι θα σε πιέσω ακόμη περισσότερο, θα δείξω ακόμη τη λογική της βαρβαρότητας επάνω σου. Λοιπόν, άρα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να ελπίζουμε κάτι. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε όμως ενδεχομένως και από το λαό, γιατί ο λαός τώρα παραμένει σε μια αδράνεια, αυτό που είπαμε στην αρχή. Δεν μπορεί να καταλάβει μερικά πράγματα. Δεν καταλαβαίνει πως η πολιτική είναι μια άγρια συναλλαγή πια με το κεφάλαιο. Και δεν είναι πια, δεν εκφράζεται ως ρητή πολιτική, αλλά εκφράζεται ως μεταπολιτική που εκφράζεται ακριβώς εκεί κρύβεται ο φασισμός. Λοιπόν, μιας και το θίξατε, πάμε τώρα στο μεγάλο κεφάλαιο, διότι έχει ανοίξει μια συζήτηση. Με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι έχετε μια οπτική έξω από το κουτί και εδώ. Και θέλω λίγο να σταθούμε, διότι έχουμε εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέτω έτσι ένα ερώτημα. Με βάση αυτά που ακούω περί ακροδεξιών φασιστών, ο Φάρατζ είναι φασίστας ακροδεξιός? Μπορεί να τον πεις λαϊκιστή κατά άλλους, πιο δεξιά τον Τόρις, είναι όμως φασίστας σε μια χώρα με άλλη κουλτούρα, ακόμη και αυτοκρατορικά αν θέλετε, ή ακόμη και εργατική της τάξη ποτέ δεν τζίμπησε
Αυτό είναι αλήθεια. Στο φασισμό, ένα αντιθέσει με άλλες χώρες με εργατική τάξη όπως η Γαλλία. Ένα. Δύο. Ποιος έχει δίκιο? Έχει δίκιο, για παράδειγμα, χθες ο κύριος Συγκλέσης που είπε ότι δεν υπάρχουν φασιστικά στοιχεία και δεν υπάρχει ακροδεξιά. Υπάρχει νέα δεξιά, γιατί απλούστατα για να υπάρχει ακροδεξιά θα έπρεπε να υπάρχει δεξιά, αλλά αυτή έχει μετατοπιστεί στο κέντρο. Έχει δίκιο ο κύριος Συγκλέσης? Έχει δίκιο ο κύριος Κουβελάκης που λέει δεν υπάρχει νέα δεξιά? Σας λέω ότι έχει ακουστεί εδώ στην εκπομπή. Είναι όλοι ακροδεξοί φασίστες? Έχει δίκιο η κυρία Δεναξά που λέει ότι ό,τι δεν συζητάει το ακραίο κέντρο, το οποίο ακραίο κέντρο δεν είναι γεωγραφική εξυπηρέτηση αλλά πολιτική εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, το συζητάει έστω και με ωραία λόγια ένα σύστημα πάλι μέσα στο σύστημα, και το δίπολο είναι σύστημα παρασύστημα, ποιο είναι πιο λειτουργικό, το ακραίο κέντρο που διευθύνει την Ευρώπη ή το παρασύστημα που διεκδικεί χώρο και ρόλο και αυτό εντός του συστήματος? Και τέλος, μήπως είναι λάθος αυτό που ακούγεται στη Γαλλία που έρχονται οι εκλογές? Τους ακούς και λένε για μια ενιαία αντιφασιστική γραμμή και ενότητα. Με ποιον, αναρωτιέται κάποιος? Με αυτό το ακραίο κέντρο των μακρονιστών που συντρίβει τη ζωή των απλών πολιτών στο όνομα του να φράξει το δρόμο στη φασίστρια Λεπέν και όλα τα εργατικά, σας τα βάζω όλα μαζί, στρώματα που ψηφίζουν Λεπέν σήμερα το πρωί ξυπνήσαν αλλιώς και γίναν φασιστές? Ναι, τα βάλατε όλα και τα βάλατε με μια καλή σειρά. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα που υπάρχουν στα εγχειρίδια της πολιτικής φιλοσοφίας και της πολιτιολογίας, για να δούμε τι είναι ακραία δεξιά, αν υπάρχει σήμερα, αν λειτουργεί, και να τα δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είπα εξ αρχής ότι δεν μπορούμε να χρεώσουμε στον αμυντικό εθνικισμό ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε επίσης να χρεώσουμε στο συνταγματικό πατριωτισμό ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Ο επιθετικός εθνικισμός, τον οποίο το ζήσαμε και καλά είναι να διαβάζουμε και λίγη ιστορία, το είδαμε και με το Μουσολίνι, το είδαμε και με το Χίτλερ, εκεί είχαμε ναζισμό, το βλέπουμε και αλλού, είναι επιθετικός διότι απλώνεται πέρα από την περιφέρεια της χώρας, ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες μεγαλοειδεατισμού ή μεγάλης μιας αυτοκρατορίας, αυτοκρατορισμού. Λοιπόν, αυτό ας το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Δεν μπορείς να λες τη Λεπέν ότι ανήκει σε μια ακροδεξιά παράταξη, ούτε να θεωρείς ότι η Λεπέν προέρχεται από τον Φιλιπ Πετέν. Το θυμόμαστε αυτό με την κυβέρνηση Βυσσή, γιατί τις το προσάπτουν και λένε ανοησίες. Έτσι. Άρα, εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκρατημένοι με όλα αυτά. Να καταλαβαίνουμε τι είναι εθνικισμός, αμυντικός, επιθετικός, τι είναι συνταγματικός πατριωτισμός, όρους τους οποίους θα πρέπει να τους αναλύουμε κάθε φορά και να δούμε πού φεύγει ο φασισμός. Γιατί όλοι εκείνοι που σήμερα μιλούν για έναν φασισμό, καλύτερα ήταν να είχαν διαβάσει λίγο τον Αμαντέα Μπορντίγκα, αριστερής αποχικής φράξιας, όπως λέγαμε τότε, του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος έλεγε το εξής καταπληκτικό. Έρχεται ο νέος φασισμός ως αντιφασισμός. Εκεί δηλαδή που θα έρθει ένα αντιφασιστικό κίνημα, θα πρέπει να βλέπετε ότι είχε έρθει ο φασισμός. Το λέει αυτό. Και με ένα άλλο τρόπο, τον Νοέμβριο του 1975, στο συνέδριο των ριζοσπαστών, παρακαλώ, ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι, λέγοντας ότι έχει αντικατασταθεί το παλιό κληρικό φασιστικό καθεστώς με ένα τεχνικό φασισμό που πραγματοποιείται στο όνομα του αντιφασισμού. Νομίζω εδώ τα έχουν πει και οι δύο όλα. Και σήμερα υπάρχουν κάποιοι ειδικοί επιστήμονες, σε εισαγωγικά το ειδικοί, που ασχολούνται με το τι μπορεί να είναι λαϊκισμός και με το τι μπορεί να είναι και ακροδεξιός συνασπισμός ή ακροδεξιό κόμμα. Λοιπόν, ένας από αυτούς είναι ο Κας Μούντε. Τον κάλεσαν κάποτε στην Ελλάδα και στο περιοδικό Επίκεντρο. Τον ρώτησε αν ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός τότε εξέφραζε κάποιες ακροδεξίες. Του Καρατζαφέρη, λέτε. Ναι, ακριβώς, του Καρατζαφέρη. Μάλιστα. Εξέφραζε κάποια ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Απάντησε πως όχι, δεν εξέφραζε κάποια ακροδεξιά χαρακτηριστικά από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στο κοινοβούλιο, από τη στιγμή που εκφράζεται με δημοκρατικό τρόπο και δεν έχει έναν επιθετικό εθνικισμό. Λοιπόν, τα ίδια μπορεί να τα πει και ο Ερνέστο Λακλάου, να το πούμε και αυτό, ένας αριστερός
στοχαστής ή Σαρντάλ, Μουφ κτλ. Θα μπορούσαμε με άλλα λόγια να μιλάμε ώρες ολόκληρες. Ας δούμε όμως και το στρατόπεδο, μια και είπατε τι γίνεται στην Ευρώπη. Ξέρετε από τι κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η Γαλλία. Μισό λεπτό. Μια σκελέτη για τη Γαλλία. Από την άλλη, μου λένε εδώ κάποιοι, μου γράφουν. Ναι, αλλά να μην ξεχνάει ο κύριος Αποστόλου, που δεν το ξεχνάτε, αλλά το λένε εδώ, ότι το κόμμα του Μπαμπά Λεπέν ιδρύθηκε από έναν πρώην Waffen SS. Αυτό λέει, δεν μπορεί να το ξεχάσουμε. Και τι σχέση θα μπορέσει να έχει όταν έχει αποκηρύξει την πολιτική του πατέρα η Μαρί Λεπέν, του πατέρα της η Μαρί Λεπέν, με τη Μαρί Λεπέν. Η Μαρί Λεπέν κάνει πολλές προσπάθειες να φύγει από αυτή την αντίληψη της ταυτοποίησης. Και το έχει δείξει επανειλημμένος με πολλά επιχειρήματα ότι δεν ανήκει στο κόμμα του πατέρα της, την οποία την χωρίζουν έτη φωτός μαζί του. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει δηλαδή ότι σήμερα η Μαρί Λεπέν πηγαίνει όλο και περισσότερο προς αυτό που λέμε ντεγκολισμό. Εκεί πάει η Μαρί Λεπέν. Δεν πάει σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί με τον πατέρα της, όπως ακριβώς να καταλάβουμε ότι τι συνέβη στην Ιταλία. Mm. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας έχει καμία σχέση με το φασισμό αυτή τη τώρα που μιλάμε του Μουσολίνη? Έχει. Σαφώς όχι. Είναι όπως λέει και ένας φίλος ο Μπενουά στη Γαλλία, όπως μου είχε δώσει κάποτε μια συνέντευξη, ότι αυτοί οι μεταφασίστες είναι τελείως διαφορετικοί από αυτό που πίστευαν μέχρι χθες. Είναι όλο και πιο κοντά, γυτνιάζουν δηλαδή, με έναν φιλελεύθερο, με έναν φιλελευθερισμό, όχι όμως ακραίο. Τι μπορεί η σχέση να έχει το ένα με το άλλο? Μην μπερδεύουμε έτσι τους μυρούς μας και μην μπερδεύουμε τις συνάψεις της σκέψης μας. Θα μπορούσε η κυρία Λεπέν να φοράει γκολικό μανδύα για λόγους εκλογικούς μόνο? Και τελικά το φαινόμενο, γιατί είναι φαινόμενο πολιτικά, εσείς πώς το... Γιατί από την άλλη πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι φτωχογειτονιές, οι λεγόμενες λαϊκές, η λεγόμενη εργατική τάξη πάει και ψηφίζει Λεπέν. Αυτό κάτι λέει. Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι χαρακτηρίζεται πως αντισυστημική ή λανσάρει το αντισυστημικό ζητώντας από το σύστημα ένα κομμάτι από την πίτα, άρα στο βάθος κήπος η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος? Πολύ καλή ερώτηση. Θα σας πω. Θα ξεκινήσω λίγο από αυτό που είπατε, ότι τα προάστια του Παρισιού που είναι βυθισμένα μέσα στη δυστυχία και στην εξαθλίωση είναι σε αυτό που λέμε σήμερα στη Γαλλία στη φάση της μπαρντέλα μάνιας, δηλαδή μια μανία με τον μπαρντελά. Γιατί όμως αυτό? Διότι αφενός ξέρουμε τον μπαρντελά που έχει ξεκινήσει από ένα τέτοιο προάστιο, έχουν πίστη πως δεν θα προδώσει πολλά πράγματα. Και να πούμε και κάτι διαφορετικό. Ποιον φοβάται σήμερα το αστικό καθεστώς της Γαλλίας και μάλιστα οι οικονομικές ελίτ της Γαλλίας? Φοβάται τον Μπαρντελά ή φοβάται μήπως το Μελανσόν? Γιατί πίσω από το Μελανσόν κρύβεται ένα μεγάλο σκάνδαλο που πολλές φορές το ξεχνάμε. Μήπως ξεχάσαμε το σκάνδαλο εκείνο το 2017, απεδείχθη το 2018 με το 1 εκατομμύριο. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Ναι, ναι. Με το 1 εκατομμύριο 161 ευρώ στα οποία τα έδωσε στην ιδιαιτέρα του και σύμβουλο, σκιώδη σύμβουλος, τότε την ονόμαζαν, σκιώδη σύμβουλος του Μελανσόν. Μήπως ξεχνάμε ότι την αντιμετώπιση που είχε ο εισαγγελέας όταν εισήλθε στο σπίτι του για να κάνει έλεγχο για υπερτιμολογήσεις, πώς αντιμετώπισε καλύτερα τον εισαγγελέα και τις διοκτικές αρχές? Μήπως ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή την εταιρεία που είχε φτιάξει η κυρία Σοχικυρού, όπως την ονόμαζαν και ονομάζεται, ότι υπήρχε και ένα πρόσωπο με κάποιες περίεργες δράσεις? Υπήρχε δηλαδή ο ψυχαναλυτής Ζεράρ Μιλέρ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση και βιασμό μετά από ύπνωση που έκανε στο ιατρείο του. Λοιπόν, με αυτό θέλω να δείξω πως σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και θα σας πω κάτι άλλο που πέρασε στα ψηλά,
εδώ μάλλον δεν ξέρω αν συζητήθηκε, στο εξωτερικό όμως συζητήθηκε, ότι ο Ολιβιέ Μπλανσάρ, αν τον θυμόμαστε τον κύριο, ήταν επικεφαλής οικονομολόγος και είναι επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος εμείς τον βρήκαμε, τον ζήσαμε με τους πολλαπλασιαστές τότε που είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Ότι έγινε ένα λαθάκι, ξέρετε, με τους πολλαπλασιαστές. Ο οποίος ένα ερώτημα στη Financial Times, υποστήριξε το εξής. Ας τους αφήσουμε, αναφερόμενος βέβαια στον Μπαρντελά και την Ελεπέν, ας τους αφήσουμε για λίγο να κυβερνήσουν και μέσα από όλα αυτά τα προβλήματα θα καταρρεύσουν και έτσι δεν θα διεκδικήσουν ούτε τις προεδρικές εκλογές του 2027. Αυτό τα λέει όλα. Εξάλλου, για να πω και κάτι επιπλέον, η Λεπέν δεν μπορεί να φύγει από ένα οικονομικό πρόβλημα, οικονομικό, να το πούμε έτσι, σχεδιασμό, ο οποίος διαγράφεται από τις ελίτ της Γαλλίας. Σε καμία περίπτωση. Είναι μαζί με τις ελίτ της Γαλλίας. Άρα η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Αυτό μου λέτε στην ουσία. Λέω ότι δεν θα έχει τις ακρότητες που δείχνει ο φιλελευθερισμός του νυν Προέδρου. Δεν θα έχει τις ακρότητες που δείχνει η κυβερνητική γραμμή, αλλά θα είναι ελαφρώς τα πράγματα καλύτερα. Ελαφρώς λέω και πάλι τα πράγματα καλύτερα. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, θέλω να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι αύριο, απόψε έχουμε εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έχουμε αποτέλεσμα, φαίνεται ότι οι εργατικοί κερδίζουν, επειδή μιλάμε για τα άκρα. Ποιοι εργατικοί κερδίζουν, δηλαδή τι διαφορετικό είναι από αυτό το λεγόμενο ακραίο φιλελεύθερο κέντρο? Η εργατική είναι η άλλη ανάγνωση μιας πολιτικής που δεν πέτυχαν οι Τόρις 14-15 χρόνια. Και να ξεκαθαρίσουμε λίγο, κύριε Αποστόλου, κατ' εσάς, τι είναι κέντρο? Είναι κέντρο αυτό που στην Ελλάδα προδιδακτορικά ήταν η Ένωση Κέντρου? Γιατί αν είναι αυτό, να θυμίσω ότι η Ένωση Κέντρου ήταν ένας πολιτικός χώρος που ήταν αντίθετος με τον αυταρχισμό του μετεμφυλιακού κράτους, αλλά δεν ανήκε και στην κομμουνιστική αριστερά. Αυτό ήταν η Ένωση Κέντρου. Σήμερα είναι το ίδιο πράγμα? Το κέντρο μήπως είναι ο πολιτικός χώρος του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, είτε αριστερά είτε δεξιά, που λέει, παιδιά, ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, αυτό είναι το εφικτό, οι βασικές πολιτικές επιλογές είναι αυτές που ορίζουν οι αυτόματοι πιλότοι των αγορών και της παγκοσμιοποίησης? Αυτά είναι για τις κοινωνίες. Κάποιοι θα περνάνε καλά, οι υπόλοιποι δεν θα περνάτε καλά. Τελειώσαμε. Είτε δεξιάς είτε αριστεράς, απόκληση. Αυτό δεν είναι σήμερα το κέντρο? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, για να πάμε μετά στην Αγγλία. Βεβαίως είναι αυτό. Αλλά το κέντρο πλέον έχει απορροφηθεί. Έχει απορροφηθεί και από τους νεοφιλελεύθερους και από τους σοσιαλοφιλελεύθερους. Δεν υπάρχει. Το χρησιμοποιούν ουσιαστικά να έχουν ένα κέντρο αναφοράς. Δεν υπάρχει κέντρο. Υπάρχουν νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλοφιλελεύθεροι που το έχουν αρπάξει, έχει κάνει εγκατάσταση μέσα στους χώρους τους και εκεί ακριβώς λειτουργεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες και είναι δικαιολογίες γιατί πρέπει να βρουν ένα κέντρο και να μια αναφορά. Πώς θα έχει αλλιώς αναφορά ο πολιτικός τους λόγους? Να έχουν τι? Να πούν ότι, ξέρετε, υπάρχει και ένα κέντρο που θα πρέπει να το διεκδικήσουμε και θα στραφούμε προς αυτή την πλευρά. Δηλαδή τι? Θα είμαστε πιο λαϊκοί ως προς τις μάζες. Πιο λαϊκοί ως προς τις μάζες, αυτοί εννοούν ότι δεν θα είμαστε τόσο σκληροί και δεν θα έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις που δείξαμε μέχρι χθες. Αυτό εννοούν. Έτσι. Και για να πάμε τώρα στην Αγγλία. Δεν περιμένει κανείς τίποτα από τους εργατικούς, λιγότερο ή περισσότερο, σε σχέση με τον πρωθυπουργό που θα αποχωρήσει ως ο Νούπο. Δεν περιμένουμε κάτι. Θα κατευθυνθεί σε αυτή την πολιτική. Σε αυτή την πολιτική με κάποιες βελτιώσεις. Αλλά είναι τα ελάχιστα, τα ψημίθια, αυτό περιμένουμε από μια πολιτική πρόταση ή περιμένουμε μια γενικότερη ανατροπή? Περιμένουμε δηλαδή το γεγονός ότι σήμερα λειτουργούμε με μια παγκοσμιοποιημένη αντίληψη? Μα το σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά ήταν και από αριστερούς παλαιότερα, πριν 20 χρόνια το λέω, και από αριστερούς και από δεξιούς.
Το πρώτα ότι πρέπει να κοιτάμε την πατρίδα μας και μετά θα πρέπει να κοιτάμε και το διεθνισμό και ολόκληρο την παγκοσμιοποιημένη κοινότητα. Ας ψάξει κάποιος να το βρει που το λέγει και ο Πουλατζάς. Ας ψάξει κάποιος να το βρει που το λέγει και ο Μπανιάς. Θέλω να πω και για αριστερούς. Mm. Τι κάνουμε όμως σήμερα? Αυτοί οι αριστεροί έρχονται σαν οδοστρωτήρες, που μου είπατε για κάποιους αναλυτές, έρχονται ως οδοστρωτήρες και λένε όλοι όσοι μιλάνε για πατριωτισμό, όλοι όσοι μιλάνε για έναν αμυντικό εθνικισμό έχουν αγροδεξιά χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να τους στείλουμε στα γκουλάγκ. Λοιπόν, αυτή δεν είναι αντίληψη. Έτσι, οι κοινωνίες είναι ανοιχτές, οι κοινωνίες έχουν παρισφρήσει η μία στην άλλη, αλλιώς σε κάθε περίπτωση θα πηγαίνουμε σε αυτές τις διαχωριστικές σκέψεις που θα προωθούμε αποφάσεις και λογικές που θα δαιμονοποιούν και θα περιθωριοποιούν κοινωνικές ομάδες. Καλά, η ταμπελοποίηση κύριε Αποστόλου είναι φαινόμενο της τελευταίας δεκαετίας, ωστόσο επειδή ξέρετε ότι και είχε ενδιαφέρον μαζί σας πάντα η συζήτηση, πάμε και λιγάκι παρακάτω συνήθως. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Όλοι αυτοί που οι μεν τους λένε ακροδεξιούς, οι δε τους λένε νεοδεξιούς, εσείς λέτε ότι είναι ένα φαινόμενο που κάποιος το εκφράσει μπορεί να είναι και άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Καλά λέω εγώ λοιπόν σύστημα και παρασύστημα. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ωραία. Λένε κάτι διαφορετικό από τους ακραίους φιλελεύθερους κεντρώους, είτε αριστερούς είτε δεξιούς, για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε, αλλά αυτό το διαφορετικό, πόσο διαφορετικό είναι για την κοινωνία των πολλών? Τι θέλω να πω? Κόπτονται για να βελτιωθούν οι συνθήκες των πολλών ή κόπτονται, επανέρχομαι, να πάρουν ένα κομμάτι από την πίτα της εξουσίας πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής για πάρτι τους? Και αν είναι τόσο, όπως διαβάζω κάποιους εδώ, να τους αποθεώνουν, πάω στην άλλη πλευρά τώρα, ότι είναι το πραγματικό αντισύστημα και πόσο αντισύστημα είναι όταν κανείς τους επί της ουσίας δεν αμφισβητεί την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει επιβληθεί στην κορυφαία Ήπειρο στην Ευρώπη? Δεν μου αρκεί να μου λένε ότι ο ένας είναι ανοϊκός και ο άλλος είναι πιο σοϊκός. Αυτή είναι η αντίθεση που έχουν η κυρία Λεπέν, η κυρία Μελόνι και ο κύριος Όρμπαν. Γιατί ο Όρμπαν δεν λέει όχι στο ΝΑΤΟ, όχι να μην συνεχιστεί ο πόλεμος. Λέει απλά ότι ο κύριος Μπάιντεν δεν ξέρει τι του γίνεται. Να φέρουμε ένα πιο λογικό. Και κουμάντο οι Αμερικάνοι στην Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ καλό. Γιατί εδώ βλέπει κανείς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιος υπερασπίζεται πατριωτικές θέσεις και ποιος συμπλέει με πατριωτικές σχέσεις, αλλά ουσιαστικά λειτουργεί με αξιωματικούς καιροσκοπισμούς. Τι θέλω να πω? Ότι όταν δεν μιλάς για το ΝΑΤΟ, όταν δεν μιλάς για την Παλαιστίνη, σας άκουσα στην αρχή που είπατε, ναι, ναι. Παλαιστίνης. Λοιπόν, όταν δεν μιλάς για αυτά, τότε παίζεις με όρους αξιωματικού καιροσκοπισμού. Τότε παίζεις με μια αλλαγή του συστήματος που ουσιαστικά θα διατηρήσεις το ίδιο σύστημα στις γενικές γραμμές και στις περιφέρειες και στην περιφέρεια θα κάνεις κάποιες αλλαγές. Εδώ είναι το όλο ζήτημα που τίθεται. Και δεν είναι ακριβώς αν η Λεπέν, ας υποθέσουμε, είχε ένα πατέρα που ήταν ένας φασίστας, έτσι, ούτε η Μελόνι αν είχε βγει από τις τάξεις ενός φασιστικού κόμματος. Έρχεται εδώ. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις? Κάθε κόμμα έχει κάποιες δεσμεύσεις. Είναι οι δεσμεύσεις και κινούνται προς μια απελευθερωτική λογική? Είναι οι δεσμεύσεις που λένε ότι θα πρέπει να έχουμε την κυριαρχία μας? Τότε ναι. Αλλιώς, σε κάθε άλλη περίπτωση, πηγαίνουμε στα σημεία διαραφής που έλεγε ο Λακάν. Και το ζούμε αυτό μέχρι σήμερα. Ο Ανέστης μου λέει: καλημέρα κύριε Αποστόλου. Εδώ είναι, λέει, το ζουμί. Αυτό που λέτε τώρα στο τέλος και οι δυο σας γράφει. Θα σας πω ένα παράδειγμα, λέει. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει περισσότερο, αλλά το κόμμα αγροτών στην Ολλανδία μου φαίνεται πιο γνήσια έκφραση, λέει, όταν έχει συνθήματα. Η οικολογία χωρίς πάλι των τάξεων είναι κυπουρική και μπίζνα. Ακριβώς είναι έτσι. Έτσι είναι. Απολύτως έτσι. Είναι μια συνθηκολογημένη μπίζνα όταν δεν έχει αιτήματα που εκφράζουν τους αγρότες. Το να μιλάς γενικά και αφηρημένα περί οικολογίας είναι μια μπίζνα που κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Ως προς τα εκεί δηλαδή, ως προς τη διαχείριση των χρημάτων. Παρακάτω σε επίπεδο κοινωνικό δεν έχει να προσθέσει κάτι. Mm-hmm. Αυτό το κάνουν και άλλοι. Δεν το κάνουν μόνο οι οικολόγοι, το κάνουν πάρα πολύ. Το κάνουν πολιτικά κόμματα που τα βλέπουμε και μέσα στην Ελλάδα να λειτουργούν. Όταν δεν δεσμεύονται τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ,
θα συνεχίσουμε έτσι, θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν δεν μιλάνε, τι θα γίνει με την Παλαιστίνη, θα βλέπουμε τα παιδάκια να πεθαίνουν, θα βλέπουμε όλο αυτό, όλους αυτούς τους νεκρούς. Εκεί μίλησε κανείς. Δεν το βλέπω. Έτσι. Το μόνο αισιόδοξο προς το παρόν ως προς τους οικολόγους, και μιλάω τώρα για τη Γαλλία, μια και είχαμε αυτό το μέτωπο, mm-hmm. είναι ότι δεν θα συνεργαστούν με τον Μακρόν. Άρα στην ουσία αυτό που έχετε περιγράψει, ότι είμαστε στο απόγειο της μεταπολιτικής και που το συναντάμε, ας μείνουμε στη δική μας αυλή στην Ευρώπη, το συναντάμε στην Ευρώπη, μια Ευρώπη που παρήγαγε πολιτική σκέψη και πολύ περισσότερο η Γαλλία, είναι το κρίσιμο κατά τη γνώμη μου, κύριε Αποστόλου. Τι θέλω να πω, εδώ που έρχονται τα πράγματα, επειδή ο κόσμος έχει την καθημερινότητα του να ζήσει, να επιβιώσει, να τη βγάλει στα νοσοκομεία που είπατε, να τη βγάλει με την ακρίβεια, να τη βγάλει με τα παιδιά του, να μην πω για την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό στη χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι όταν αρχίζει να μπλέκει σε έννοιες, προσέξτε, δεξιά, ακροδεξιά, όχι νεοδεξιά, αριστερά, κέντρο αριστερά, όχι ακροαριστερά, όχι κέντρο, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, δεν καταλαβαίνει και στην τελική παγιδεύεται σε μια ατέρμονη συζήτηση. Μήπως λοιπόν πρέπει να ξαναγνωριστούμε καλά με το πολιτικό λεξιλόγιο ως πολίτες? Ναι, πρέπει να ξαναγνωριστούμε καλά με το πολιτικό λεξιλόγιο. Όταν μιλάμε για μεταδημοκρατία, να έχουμε στο μυαλό μας εκείνη την ερημοζωική εποχή της μοναξιάς, όπου όλα θα ελέγχονται και εμείς δεν θα κατέχουμε τίποτα. Θα έχουμε δηλαδή την επιτήρηση των ονείρων από το συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, θα έχουμε την απικιοποίηση της βούλησης και θα είμαστε έξω από τις αποφάσεις. Έτσι, αυτό αν δεν το καταλάβεις σωστά και αν δεν το προσλάβεις μέσα από τις διεργασίες που γίνονται και πραγματοποιούνται σήμερα, αν δεν έχεις κάποια αποθέματα δηλαδή νοήματος πάνω σε αυτές τις γενικές γραμμές, τότε έχεις χάσει το παιχνίδι. Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες και είναι δικαιολογίες για να καλύψουν ένα τρόπο ζωής. Ένα τρόπο ζωής που δεν είναι τίποτα άλλο από έλλειψη ύπαρξης. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί το ξέρετε ότι η εκπομπή αγαπάει πρωτίστως το τι λένε οι ακροατές, να σας διαβάσω 2-3 σχόλια και να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτά. Αφού μιλάμε, λέει ο Νίκος, πάλι για το σύστημα και το αντισύστημα, εγώ το λέω παρασύστημα, λέει. Και εμείς έτσι το είπαμε εδώ. Μπορούμε έστω ως υπόθεση εργασίας να περιγράψουμε, λέει κύριε Αποστόλου, τι θα σήμαινε μια πλήρη ρήξη με το σύστημα, το εθνικό και το ευρύτερο? Μπορεί μια χώρα να ξεφύγει από τα δεσμά του και με ποιο τίμημα? Το τίμημα. Μη μας τρομοκρατεί ποιο θα είναι το τίμημα, γιατί παραμένουμε εκεί. Δηλαδή λέμε ποιο μπορεί να είναι το τίμημα μιας ρήξης με το σύστημα. Το σύστημα έχει τρομερές αδυναμίες. Και αν κάνουμε μια πρώτη σύγκρουση με το σύστημα, θα καταλάβουμε τις αδυναμίες όπως ήδη τις έχουμε καταλάβει τις αδυναμίες. Έτσι. Που όλο αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι αυτό που μας λείπει σε μας δεν είναι πια η σύγκρουση, δεν είναι πια το τι αδυναμίες θα βρεθούν μπροστά μας, αλλά η θέλησή μας που είναι παγιδευμένη πάνω σε μια αδιέξοδη λογική. Εάν συγκρουστείς μαζί μου, να ξέρεις, και υψώσεις φωνή, να ξέρεις ότι σε έχω καταστρέψει. Τι σημαίνει καταστροφή? Σημαίνει αυτό και αυτό, ότι είσαι έξω από αυτά, από το ένα, από το άλλο. Δεν είναι έτσι. Αυτός είναι ο φόβος. Γι' αυτό ο πολίτης πρώτα απ' όλα πρέπει να νικήσει το φόβο του. Και αν νικήσει το φόβο του, τότε θα μπορέσει να καταφέρει να νικήσει και τον αντίπαλό του, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το ίδιο το σύστημα. Πρέπει να νικήσει την τεχνητή γλώσσα. Την τεχνητή γλώσσα που του πετάνε κάτι και το προσλαμβάνει και λέει «Α, αυτό είναι αλήθεια». Έτσι, και ως αλήθεια, σαν μια λέξη που δεν τη γνωρίζω, αλλά μου γίνεται μια εγκατάσταση και πρέπει να τη μάθω και πρέπει δηλαδή να μπω στα στερεότυπα αυτής της γλώσσας, γιατί η γλώσσα λειτουργεί μέσα από μια από στερεότυπα, μέσα από στρατηγικές και μέσα από κατοχικές λογικές ηγεμονίες. Εάν δηλαδή φύγω από αυτό το δίκτυο της ενότητας που έχει φτιάξει σήμερα η παγκοσμιοποιημένη ζωή μας, αν φύγω από εκεί, τότε μπορώ να απελευθερωθώ. Αυτό είναι η δυσκολία, βρίσκεται εκεί.
Βρίσκεται δηλαδή ότι είμαστε εγκατεστημένοι μέσα σε ένα δίκτυο ενότητας. Και αν ο τρόμος μας είναι το πώς θα φύγω από εκεί, το πώς θα λιποταχθείς από τις στρατηγικές που εμπεριέχουν συστήματα ελέγχου και κυριαρχίας. Αυτό είναι το στοίχημα σήμερα. Πρώτη-τελευταία ερώτηση του φίλου του Γιάννη. Καλημέρα, λέει. Στις τελευταίες τουλάχιστον 3 δεκαετίες, κύριε Αποστόλου, η οικονομία έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση παρά τις παραλλαγές της, χωρίς να ακούγεται από πουθενά μία έστω υποτυπώδη εναλλακτική πρόταση. Η ερώτησή μου είναι απλή. Τι στο καλό θα τα κάνουν τα λεφτά όταν δεν θα έχει μείνει τίποτα όρθιο σε επίπεδο κοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος? Ναι, ο πλούτος χάθηκε από μία αντίληψη που είχε ο Μάρξ. Ο Μάρξ μας έλεγε όσο περισσότερο αυξάνεται ο πλούτος, τόσο περισσότερο κινδυνεύει για χρεοκοπία. Θα κάνει έκρηξη, θα γίνει φούσκα. Σήμερα αυτό το έχουμε ανατρέψει. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη λογική, ο πλούτος δεν έχει ταβάνι. Αυξάνεται, αλλά βλέπουμε να μην καταστρέφεται. Εδώ είναι το ζήτημα. Ότι ο πλούτος έχει ξεφύγει από αυτές τις προοπτικές. Και όταν έχει ξεφύγει από αυτές τις προοπτικές, εμείς παραμένουμε πολύ συντηρητικοί σε αντιλήψεις και πολύ αδύναμοι για να συγκρουστούμε με τα στερεότυπα της ζωής και με τα στερεότυπα της πολιτικής κυρίαρχης εξουσίας. Πολύ κρίσιμο αυτό που είπατε. Πολύ κρίσιμο. Ίσως είναι και το κλειδί. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας κάτι. Θέλω να το εκμυστερευτώ αυτούς τους ακροατές. Το έχουμε κάνει σε πολλές συζητήσεις εκτός συχνότητας. Ποιος είναι σήμερα στην πραγματικότητα, προσέξτε, ο λαϊκισμός? Είναι λαϊκισμός να εμφανιστεί ένα πολιτικό πρόσωπο, ο κύριος Αποστόλου, για να μην έχουν παρεξηγήσεις, και να πει ναι, λέω ναι στα αιτήματα που έχει η κοινωνία στο σύνολό της και γι' αυτά θα αγωνιστώ και γι' αυτά υπόσχομαι? Αυτός είναι ο λαϊκισμός, επειδή λέω ναι, ναι, ναι στο λαό? Ή λαϊκισμός είναι το κολάρο, σου λέω όχι εσένα, αλλά την πίτα την έχω μοιρασμένη ήδη για 10. Ποιος είναι πιο λαϊκιστής τελικά? Δηλαδή να σου πω όχι, διότι δεν τα αντέχει η οικονομία, δεν το αντέχει η κοινωνία, δεν τα αντέχει η χώρα. Την ίδια στιγμή που σε σένα, στους πολλούς, λέω όχι, στους 10 μοιράζω. Αλλά είμαι σοβαρός στο λαό. Ο άλλος που λέει ναι στο λαό, είναι ο λαϊκιστής. Ναι. Εδώ είναι πολύ καλό το ερώτημά σας. Εδώ τα πράγματα παίρνουν μία αντίληψη που πρέπει να αρχίσουμε να αντισκαλίζουμε λίγο για να βρούμε την αλήθεια. Ο λαϊκισμός του χθες ήταν υποσχεσιολογία που σήμαινε ότι σου δίνω όσα μπορώ, τόσα που μπορώ εν πάση περιπτώσει, τα ελάχιστα πάντα, έτσι δεν κάνω μια ανακατανομή του πλούτου, μην τρελαθούμε, σου δίνω αυτά και μέσα από αυτά θα πρέπει εσύ να με λιβανίζεις και θα πρέπει να με ψηφίζεις. Συν ότι σου παρουσιάζω μια προσωπικότητα αγιοποιημένη, έναν ηγέτη δηλαδή, μια μορφή, που εσύ θα την προσκυνάς. Αυτός ήταν ο λαϊκισμός του χθες. Ο λαϊκισμός του σήμερα είναι η πρόοδος της τεχνολογίας. Ότι τεχνολογικά έχουμε ξεφύγει. Ότι τεχνολογικά πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Ότι τεχνολογικά πάμε στη ρομποτική. Δεν κάνουμε τίποτε από αυτά. Και απόδειξη είναι ότι δεν μπορούμε ούτε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και δεν μπορούμε να τα τροφοδοτήσουμε με ρεύμα, διότι θα πέσει, θα έχουμε ένα γενικότερο blackout αν πάρουμε πάρα πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έτσι. Λοιπόν, και από την άλλη σου λέει αυτός ο νέος λαϊκισμός της μεταδημοκρατίας ότι θα σου παρέχω και κάποια πας, θα σου δίνω και ένα κομμάτι, λίγο από παντεσπάνη. Θυμόμαστε αυτά τα παλιά της ιστορίας. Λίγο από παντεσπάνη θα παίρνεις και θα μένεις ικανοποιημένος. Θα μένεις ικανοποιημένος γιατί έχεις μία μικρή εργασία, γιατί έχεις μία μικρή σύνταξη που αυτή θα εξαφανιστεί μέσα από την ακρίβεια. Αλλά κάθε εξαφάνιση του μισθού σου, της περιουσίας σου, είναι καλό για τον πλούτο. Γιατί ο πλούτος σήμερα δεν είναι μια λογική της επένδυσης. Ο Λάτσης δεν επενδύει. Ο Λάτσης παίρνει χρήμα, για να πούμε την αλήθεια, παίρνει χρήμα και θα χτίσει μελλοντικά αυτά που σκέφτεται να χτίσει. Άρα η λογική είναι ότι θα σε κάνω φτωχότερο, θα στα πάρω όλα, θα σε αναγκάσω να μην μπορείς να πληρώσεις ούτε τον ένφυά σου,
να χρεοκοπήσεις, να σου πάρω το σπίτι και έτσι θα είσαι μια χαρά, διότι θα σιτίζεσαι κάπου και μέσα από αυτή τη σίτιση θα έχεις εξασφαλίσει τα ελάχιστα της ζωής του. Είναι δηλαδή μια ελαχιστοποίηση, ελαχιστοποίηση της ζωής. Αυτός είναι ο καινούριος πολιτικός βιοκοσμός. Αυτή είναι, θα λέγαμε και κάτι άλλο, η πολιτική γραμμή της μορφής της ζωής μας. Η ελαχιστοποίηση, ξαναπέστε το παρακαλώ, μου άρεσε. Θα είναι η ελαχιστοποίηση των εισοδημάτων σου. Θα είναι η ελαχιστοποίηση της ζωής σου. Αυτά θέλουν, δεν θέλουν κάτι άλλο. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα βεσέ της διανόησης, όπως λέω εγώ, δηλαδή μισθοφόροι της διαχωρισμένης σκέψης. Βεσέ της διανόησης, μάλιστα. Ναι, πού θα πας? Θα πρέπει να φύγεις από εδώ, εδώ που θα σου εξασφαλίσω εγώ τα ελάχιστα, για να πας και εκεί που θα που στα παρακινδυνευμένα. Αυτή είναι η λογική. Έτσι, και αυτός είναι, αν θα μπορούσαμε να πούμε με όρους του Αντόρνο ή ακόμη και του Χάμπερμας, θα λέγαμε ότι αυτός είναι ο καινούργιος επικοινωνιακός λόγος. Απόστολος Αποστόλου, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για αυτές τις συζητήσεις που για μένα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Δεν έχει αξία να συμφωνεί κανείς με τον κύριο Αποστόλου. Εγώ αποδέχομαι με μεγάλη μου χαρά και αυτούς που είναι κόντρα. Η αξία εδώ είναι όμως ότι ανοίγει ένα παράθυρο συζήτησης, άρα λειτουργίας σκέψης. Θέλω να κλείσω, κύριε Αποστόλου, με το μήνυμα του φίλου του Νικόλα. Λέει, μην εξοραείς την πραγματικότητα, κύριος Αποστόλου, βόθρη της διανόησης. Βαριά η έκφραση, αλλά τέλος πάντων ο φίλος μας ο Νίκος τη χρησιμοποιεί. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα. Γεια σας.